Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από την Πάτρα και χρόνια πολλά. Ένα ακόμη καρναβάλι για την πρωτεύουσα του Κεφιού, όπως συνηθίζεται να λέγεται αυτή την περίοδο, μπαίνει στο βιβλίο της ιστορίας του Πατρινού Καρναβαλιού και θα κριθεί στο μέλλον. Αυτό που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αμφισβητηθεί είναι το γεγονός ότι το Πατρινό Καρναβάλι αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργίας σε πολλά επίπεδα. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα πατρινά καρναβαλικά τραγούδια. Τραγούδια που δεν έχουν εμπορικό στόχο, αλλά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης και της καρναβαλικής της ιστορίας. Δεκάδες καρναβαλικά τραγούδια από πατρινούς δημιουργούς, από τους εραστές της τέχνης και του καρναβαλιού. Το καρναβάλι της Πάτρας ανιχνεύεται σε μορφή υποτυπώδη στα μέσα του 19ου αιώνα. Το βρίσκουμε σε χορούς, σε σπίτια, σε κάποιους δημόσιους χορούς όπου κυριαρχούν οι ελληνικοί δημοτικοί χοροί και οι ξενόφερτοι της εποχής όπως η πόλκα, η μαζούρκα, οι καντρίλιες και το βάλς. Σαν πρώτος αποκριάτικος χορός θεωρείται αυτός που έγινε το 1829 στο σπίτι του πατρινού εμπόρου σταφιδοπαραγωγού Μορέτη. Το βρίσκουμε όμως και στις ταβέρνες όπου οι πατρινοί γλεντζέδες διασκεδάζουν με κρασί και με τραγούδια. Ξεκινάμε λοιπόν. Το 1914 το ταγκό κάνει την εμφάνισή του ενώ ακούγεται για πρώτη φορά το «Βάλε τον ντόμινο και πάμε στο χορό» ανώνυμου καρναβολοδημιουργού. Μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο αποτελεί και το καρναβαλικό εμβατήριο. Για το καρναβάλι του 2018, 6 νέα τραγούδια γεννήθηκαν μέσα από την αγάπη του Νίκου Λιόπετα για το πατρινό καρναβάλι. Με γρήγορο ρυθμό και στίχους μας αφηγούνται ιστορίες. Είναι 6 πατρινά καρναβαλικά τραγούδια. Όλα είναι στίχοι και μουσική, είναι δικά μου και η ερμηνεία. Τα φτιάξαμε στο στούντιο το Hit Factory του Τάγκη του Σμερίλιου. Έχει τεράστια πείρα στα καρναβαλικά πράγματα. Έχουν περάσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του Πατρινού Καρναβαλιού από τα χέρια του. Πατρινό Καρναβάλι, Καρναβαλέρια. Όλα έχει κάνει επεξεργασία ο Τάγκης ο Σμυρίλιος. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Χωρίς τον Τάγκη δεν θα μπορούσα να έχω κάνει τίποτα. Έχει ξεκινήσει η επεξεργασία από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο μέχρι και τώρα. Τις τελευταίες μέρες ήμασταν στο στούντιο. Οι πατρινοί καλλιτέχνες ξέρουν το Πατρινό Καρναβάλι, έχουν σταθεί άξιοι. Και τόσα χρόνια ο κόσμος γλεντάει μαζί με τους πατρινούς καλλιτέχνες και πρέπει να υποστηρίζονται. Κρίση στην κρίση χορεύουμε, το καρναβάλι λατρεύουμε, μας δίνει λύση και ξένιασια. Τρέλα χορέψτε, καλή καρδιά, τρέλα χορέψτε, καλή καρδιά. Δόντι στην νότα και χαβαλέ, κι ο πεινασμένη μα κύριλε. Πιονέροι της καρναβαλικής δημιουργίας θεωρούνται ο Τάσος Μαραγκός, ο Σταύρος Δημόπουλος και ο Αλέξανδρος Κρεμίδας. Οι δύο πρώτοι καρναβαλικοί δίσκοι φέρουν την υπογραφή τους, κυκλοφορούν το 1990 και έχουν τίτλο «Ένας Πατρινό Καρναβάλι» και ο δεύτερος «Τζάμπα Σάμπα». Έχουν πλέον ιστορική αξία αφού δεν υπάρχουν στην αγορά. Ο Τάσος Μαραγκός μπορεί να υπερηφανεύεται ότι συνέθεσε αδιαφιλονίκητα τον ύμνο του Πατρινού Καρναβαλιού. We'll be right back.
πως η κάποια ιδέα θα πέσει κι αν δεν πάει απ' την αρχή. Τρελός χορός μέχρι το πρωί. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Έλα να μάθεις τι θα πει πατρινός. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Έλα να ζήσεις για λίγο τρελό. Από την πλευρά του, ο Σταύρος Δημόπουλος με τον Αλέξανδρο Σκρεμίδα δημιούργησαν ένα από τα πιο ανατρεπτικά σε στίχο και μουσική τραγούδια, το «Τζάμπα Σάμπα», το οποίο σήμερα θεωρείται κλασικό κομμάτι. Επόμενα χρόνια τώρα ο Τάσος Μαραγκός επιχειρεί τρεις φορές να επαναλάβει την επιτυχία Πατρινού Καρναβαλιού, αλλά ήταν φανερό ότι τα πολύ μεγάλα τραγούδια δεν μπορούν να ξεπεραστούν ούτε ακόμα και από τον ίδιο του το δημιουργό. Καλύτερη επόμενη στιγμή του Τάσου Μαραγκού, το «Καρναβάλι η ζωή μας», που έγραψε και κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά, δηλαδή το 1991.
Ο Ανδρέας Διονυσόπουλος τώρα θεωρείται από τους αθόρυβους δημιουργούς που φρόντισαν να διατηρήσουν άφθαρτο το μύθο τους. Κυκλοφόρησε μονάχα ένα ολοκληρωμένο καρναβαλικό δίσκο το 1992 με τίτλο «Καρναβάλι Ολέ».
Η Βίλη Σινούρη θεωρείται μία από τις καλύτερες γυναικείες φωνές που ανέδειξε η Πάτρα. Το πέρασμά της από την καρναβαλική δισκογραφία είναι αξιομνημόνευτο, αφού συνέδεσε το όνομά της κυρίως με την Καρναβαλέρια. Ένα ιδιότυπο στιχουργικά τραγούδι που δεν λείπει από κανένα καρναβαλικό πρόγραμμα. Από τους έντεχνους συνθέτες τώρα καρναβαλικών ασμάτων θεωρείται ο Περικλής Παπαδόπουλος. Ο δίσκος του «Ακούσατε, ακούσατε» κάλυπτε με τα τραγούδια του όλες τις φάσεις του πατρινού καρναβαλιού. Το καρναβάλι, και ιδιαίτερα το πατρινό, έχει δείξει στα χρόνια που έχουν περάσει ότι έχει αποτελέσει σοβαρό βήμα νέων καλλιτεχνών έτσι ώστε να εκφραστούν. Αυτή η τεράστια κοινωνική διαστρωμάτωση που το χαρακτηρίζει για ταξικές εκδηλώσεις, δηλαδή μπορεί κάθε γειτονιά να συμμετέχει, κάθε ηλικία, οποιοδήποτε επαγγελματίας, ερασιτέχνης, βρίσκει το γόνιμο έδαφος στο καρναβάλι να εκφραστεί, να βάλει την ψυχή του, να δημιουργήσει και να επικοινωνήσει μέσω αυτής της έκφρασης, σε όλες τις τέχνες. Η μουσική όμως ταυτότητα, ειδικά όσον αφορά τη δική μου ειδίκευση και την ιδιότητα ως μουσικού και τραγουδοποιού ενεργού στο πατρινό καρναβάλι, και η συμβολή μου ήταν αυτή η συλλογή, η οποία είναι θεματική και με τίτλο «Ακούσατε, ακούσατε»,
που ηχογραφήθηκε το 1994 και εκδόθηκε πρώτη φορά το 1995 σε βινήλιο τότε. Μετά ακολούθησαν επανεκδόσεις. Έτσι ώστε το καρναβάλι της Πάτρας και οι γενικότερα οι εκδηλώσεις της αποκριάς της Πάτρας να μην δίνουν την εντύπωση στο Πανελλήνιο ότι είναι αυτή η εκδήλωση που κι άλλες πόλεις έκτισαν στο πέρασμα του χρόνου η τελευταία Κυριακή της αποκριάς. Αλλά μια σειρά εκδηλώσεων πολύμηνων με πολύμηνη προετοιμασία όλο τον χρόνο που απασχολούν και την καρναβαλική παιδεία που πρέπει να υπάρχει κάποια στιγμή στα παιδιά με την έννοια της δημιουργίας, στα σχολεία δηλαδή. Ελλήνες μικροί μεγάλοι, μες στο μαύρο μας το χαλί, ήρθε ο καιρός και πάλι τα καινούριο καρναβάλι, όλο έρωτα και ζαλί. Μια φορά είναι τα καλή, ήρθε ο καιρός και πάλι τα καινούριο καρναβάλι, όλο έρωτα και ζαλί. Μια φορά είναι τα καλή. Ακούσατε, ακούσατε, σας λέω την αλήθεια. Το καρναβάλι αρχίζει, άρα κάσκου κι αρεβίθια, άνοιχτος πανακυρίζει. Ακούσατε, ακούσατε, τον πατρινό τελάλι. Ακούσατε που το πε, άρχισε το καρναβάλι. Καρναβάλι στην Ελλάδα, με πρωτεύουσα την Πάτρα και γοντόλι σαν αμάδα, έγινες κι εσύ μια κάφτρα. Καρναβάλι στην Ελλάδα, με πρωτεύουσα την Πάτρα και γοντόλι σαν αμάδα, έγινες κι εσύ μια κάφτρα. Πολύ καλή στιγμή για το καρναβάλι αποτέλεσε το «Καρναβάλι ονειρεμένο» του Κωνσταντίνου Ανογιαννάκη. Ένα υπέροχα δομημένο τραγούδι που δύσκολα λείπει από αποκριάτικη γιορτή.
Και βέβαια η καρναβαλική όμορφη τρέλα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη δημιουργία. Έρχεται λοιπόν το καρναβαλικό κομιτάτο να μας τρελάνει ακόμη περισσότερο και να αφήσει έντονο το στίγμα του με το τρελό το καρναβάλι. Ας και στο μηνά τραγούδι, κι ας καεί το πελεκούδι,
να ήταν όλη η ζωή μας. Καρναβάλι πατρινό, το τρελό το καρναβάλι. Σε περάδες θα μας πάρει, θα χορεύουμε όλη νύχτα με ένα ξεφρενό ρυθμό. Να σκεφτώ μια τραγούδι κι ας καεί το πελεκούδι. Να ήταν όλη η ζωή μας, καρναβάλι πατρινό. Αξιοσημείωτη όμως είναι και μια σειρά από καρναβαλικά τραγούδια που παρότι δεν κυκλοφόρησαν σε CD ή βινίλιο, έχουν γίνει πολύ μεγάλες επιτυχίες και όλοι τα αναζητούν στα δισκοπολία. Μάταια όμως, αφού ποτέ οι συντελεστές τους δεν κατάφεραν ή δεν θέλησαν να κυκλοφορήσουν. Ωστόσο, αυτά ηχογραφούνται από πατρινό σε πατρινό και μέσω του διαδικτύου κυκλοφορούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για το περίφημο «Εργαλείο» και ακόμη τρία σατυρικά τραγούδια του πληρώματος 210. Πρόκειται για μια παρέα καρναβαλιστών που συμμετέχοντας κάθε χρόνο με ένα τραγούδι στο διαγωνισμό ταλέντων, κατάφεραν με τον πονηρό και διάχυτο από ερωτικά υπονοούμενα στίχο τους να προσελκύσουν την περιέργεια όλων μας. «Εργαλείο» λοιπόν. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι τελειώνει η μουσική μας ιστορία. Ένα μόνο μικρό κομμάτι της μεγάλης ιστορίας του μεγάλου μύθου του πατρινού καρναβαλιού. Ένας μύθος που δεν είναι γραμμένος σε κανένα βιβλίο για να τον διαβάσει κάποιος. Πολύ απλά πρέπει να τον ζήσει. Καλή Σαρακοστή.